Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο καλωσορίζω μαζί μου τον κύριο Γιάννη Πολυχρονίου, ο οποίος είναι πρόεδρος ΣΕΠΕΗ, του Συνδέσμου Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Κύριε Πολυχρονίου, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην οικονομία, να δούμε τι γίνεται στις αγορές, στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δέχθηκε έντονες πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Οι προηγούμενες τέσσερις συνεδριάσεις ήταν αρνητικές. Χθες είδαμε μία άνοδο και σήμερα επίσης βλέπουμε ένα θετικό κλίμα που αλλάζει αυτό τον αρνητισμό που υπήρχε σε όλους μας και επενδυτές και ανθρώπους της αγοράς για τα όσα συμβαίνουν μετά και την υπόθεση της Φολή-Φολή. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, διότι σήμερα πραγματοποιείται το Washington Group. Θα γίνει μια συζήτηση, η οποία θέλουμε, προσδοκούμε να οδηγήσει σε μια συμφωνία για το χρέος μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βερολίνου κυρίως, Ευρωπαϊκής πλευράς. Οπότε νομίζω ότι περιμένουμε κάποια νέα. Ωστόσο, κάποιοι αμφισβητούν ότι τελικά και σήμερα από τις σημερινές συζητήσεις θα προκύψει κάτι. Ωστόσο, εσείς είστε αισιόδοξος. Θεωρείτε ότι θα βρεθεί μια λύση η οποία θα οδηγήσει ενδεχομένως και σε συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα? Κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι στην πλευρά των απεσιόδοξων. Α, είστε από την άλλη πλευρά εσείς. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα επικρατήσει η γραμμή Βερολίνου και τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετέχει? Ή αυτό, ή όπως είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή σας ο κ. Χαρδούμελης, είχε εκφράσει μια άποψη με την οποία συμφωνώ απολύτως, ναι, ότι εάν υιοθετηθεί μια θετική προσέγγιση για το χρέος, τόσο αυστηρότερη θα είναι η επιτήρηση στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή αυτό το τόνο αισιοδοξίας προσπαθεί να βγάλει η κυβέρνηση, ότι θα παλέψουμε το θέμα του χρέους και όλα ωραία και όλα καλά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα γίνουν πολλά πράγματα στο χρέος. Εγώ είμαι στην πλευρά των απεσιόδοξων. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν κάποιοι τριγμοί στις αγορές λόγω της πολιτικής αναταραχής που υπάρχει στην γειτονική Ιταλία. Βέβαια, οι μεγάλες ανησυχίες έχουν περάσει, καθώς πλέον έχει πάει λίγο πιο πίσω το ενδεχόμενο να γίνουν νέες εκλογές. Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχει αυτή η ανησυχία, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει πτώση του ευρώ, σημαίνει αύξηση των spreads, των αποδόσεων δηλαδή των ομολόγων της περιφέρειας. Γεγονός το οποίο μας καθιστά και μας λίγο, μας βάζει σε μια δυσκολότερη θέση, μιας και σκοπεύουμε να βγούμε στις αγορές χωρίς μια προληπτική, επιστολιπτική γραμμή στήριξης. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτές οι διεθνείς εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν και τον τρόπο που θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με την επιπλέον αυτή οικονομική στήριξη? Αναμφισβήτητα. Θυμάστε παλαιότερα που είχαμε κάνει μια συζήτηση για τον τρόπο που πρέπει να χειριστεί τα θέματα η κυβέρνηση, είχα θέσει ένα θέμα αναφορικά με την ταχύτητα αντίδρασης της κυβέρνησης και είχα εκφράσει το φόβο ότι όσο αργούμε είναι πιθανό να εξελιχθούν άλλα θέματα μεγαλύτερου μεγέθους και έντασης, όπου σχηματικά είχα πει ότι για να πιάσει φωτιά μια πολυκατοικία δεν θα κοιτάνε τη μονοκατοικία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό ακριβώς που φοβόμουν. Δηλαδή, έχουν ανακύψει προβλήματα σε μεγαλύτερα μέλη της Ευρωζώνης, όπου όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί εκεί, τα μεγέθη είναι σαφώς μεγαλύτερα και βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να διεκδικούμε κι εμείς. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει και διπλή ανάγνωση, εάν το χειριστεί σωστά η κυβέρνηση. Mm-hmm. Ευελπιστώ να το χειριστεί σωστά, ποιος δεν το θέλει. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχουμε και άλλα θέματα στην Ευρωζώνη, τα οποία θα προκύψουν λίγα συντόμως, Ισπανία, ας πούμε, κτλ. Ναι. Και θα πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση. Ή θα πρέπει λοιπόν να μπούμε στην ομάδα των παθητικών χωρών και να διεκδικήσουμε κι εμείς κάτι, ή διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα στρέψει το βλέμμα της στα μεγαλύτερα μέλη
και θα μας αφήσει στη γωνία. Μάλιστα. Εύχομαι να μην γίνει κάτι τέτοιο. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Βεβαίως, εδώ το ερώτημα με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ιταλία είναι αν τελικά η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει μια πιστοληπτική γραμμή στήριξης την ώρα που έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο ότι δεν πρόκειται να στραφεί σε αυτό. Ωστόσο, θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί διεθνώς θα την κάνει να ζητήσει αυτή την προληπτική γραμμή στήριξης αποδίδοντάς το σε αυτές τις εξελίξεις, γιατί πραγματικά με ένα επιτόκιο που είναι λίγο κάτω από το 5% είναι απαγορευτικό το να βγει η οικονομία μας στην αγορά. Θεωρείτε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο η ελληνική κυβέρνηση? Κοιτάξτε, τα μοντέλα με τόσο μεγάλο κόστος χρήματος δεν βγαίνουν. Ναι. Λοιπόν, προφανώς ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν είχε προτείνει αυτή την προληπτική γραμμή, είχε στο μυαλό του και τυχόν αναταράξεις που μπορούν να συμβούν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και τελικά συμβαίνουν, όπως βλέπουμε. Τελικά συμβαίνουν. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν το επιθυμούσε. Εγώ θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, πώς θα βγούμε στις αγορές? Δηλαδή, θα βγούμε στις αγορές να δραστούμε με πόσο τη εκατό? Έχετε δει κανένα, να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος λίγο πιο απλά, έχετε δει κανένα επενδυτή να πανηγυρίζει επειδή βρήκε ακριβότερο δάνειο σε άλλη τράπεζα? Εγώ δεν έχω δει. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε τα περικαθαρίες εξόδου να καταραίουν, καθώς μια οικονομία πρέπει να είναι διασφαλισμένη, πρέπει Σαφώς. Να έχει τη χρηματοδότηση όταν τα επιτόκια είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα. Τέλος πάντων, αναμένουμε τα αποτελέσματα των σημερινών συζητήσεων αναφορικά με το χρέος από το Washington Group, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Και βεβαίως θα ήθελα σιγά σιγά να έρθουμε και στα δικά μας τα χρηματιστηριακά, διότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Όχι ανεπανόρθωτα, ας μην είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Έχει πληγεί. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, αμφισβήτησης των θεσμών στην ελληνική αγορά μετά το περιστατικό της Φόλη-Φολή, το οποίο τράβηξε πολύ καιρό. Είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή να μπαίνει σε αναστολή τελικά η διαπραγμάτευση της μετοχής της Φόλη-Φολή. Πολλοί επέκριναν τη στάση της Επιτροπής Κεφαλαίου-Αγοράς. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς την δική σας άποψη ως πρόεδρος της ΕΠΕΗ. Πιστεύετε ότι ορθώς έπραξε, με το σωστό τρόπο διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα? Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ειδικά ο κόσμος, είναι ότι τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαίου-Αγοράς, ειδικά οι αντιπρόεδροι και ο πρόεδρος, δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Συμβουλεύονται τη νομική τους υπηρεσία και εφαρμόζουν αυτά τα οποία ορίζει η νομοθεσία, οι κείμενες διατάξεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα το χειρίστηκαν σωστά. Ναι, αλλά τις τελικές αποφάσεις η διοίκηση τις παίρνει. Σωστό. Απλώς το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν μπορούσε να βγει με την ανακοίνωση του ΦΑΝΤ την πρώτη μέρα να κάνει αναστολή διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο ίσως πρέπει να ξαναδούμε, για μένα το έχει χειριστεί σωστά το θέμα η Επιτροπή, ναι. Ίσως λιγάκι στο κομμάτι του χρόνου. Δηλαδή, περάσανε αρκετές μέρες από τη μέρα που ανακοίνωσε το ΦΑΝΤ μέχρι τη μέρα που έγινε η αναστολή, ίσως το κομμάτι μερικών ημερών. Ναι, αλλά εκεί έγκυται η σωστή διαχείριση του θέματος. Αυτό αναφέρομαι και εγώ. Μήπως ό,τι έγινε, έγινε καθυστερημένα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν μπορεί με κάθε φήμη, κάθε μέρα γράφονται σε εφημερίδες. Αυτό δεν ήταν απλά δημοσίευμα. Ήταν μία εμπεριστατωμένη μελέτη. Μήπως έπρεπε να την δει με μεγαλύτερη προσοχή? Δεν μιλάμε για ένα απλό δημοσίευμα. Και απάντησε η εταιρεία. Φανταστείτε, καλό είναι το ερώτημά σας. Θα το πάμε λιγάκι ανάποδα. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν το ΦΑΝΤ να έβγαζε το δημοσίευμα που έβγαλε, ναι, και μετά από δύο μέρες, τρεις, να έβγαζε τα στοιχεία που τελικά δεν έβγαλε Φολή και να αποδείχνει ακριβώς το αντίθετο. Θα είχε εκτεθεί η Επιτροπή Κεφαλαίου-Αγοράς? Θα είχε εκτεθεί. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν. Ναι, ότι αλλά από τη μία μπορεί να έχει εκτεθεί, αλλά από την άλλη όμως θα είχε αποτραπεί αυτό το τεράστιο κύμα ρευστοποιήσεων και στην μετοχή, αλλά και στις υπόλοιπες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά σας λέω ότι τα πάντα γίνονται μετά από γνωμάτευση των νομικών υπηρεσιών και δεν κάνει ο καθένας εκεί ό,τι θέλει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι
Σωστά το χειρίστηκε το θέμα η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε ότι στέλνει και το θέμα στην δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά κατά της Φόλη-Φόλη. Οπότε πλέον η υπόθεση πηγαίνει εκεί για να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Και αυτό που διαβάζω είναι ότι έγινε αυτή η κίνηση καθώς δεν επιδόθηκαν τα στοιχεία τα οποία είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή. Θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αναμένεται να επιδώσει κλήση στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς να ενημερωθεί σχετικά με την συγκεντρωθήσα δικογραφή και εντός 30 ημερών από την κλήση θα καταθέσει η έκθεση με παράλληλη γνώμη της. Οπότε αυτό το θέμα περνάει στην δικαιοσύνη πλέον. Βεβαίως βλέπουμε ότι, κύριε Πολυχρονίου, όλη αυτή η κατάσταση επηρέασε αρκετά το ελληνικό χρηματιστήριο συνολικά. Βλέπουμε και τους επενδυτές, μικροεπενδυτές και τους μεγάλους επενδυτές να αμφισβητούν τις ελληνικές εισηγμένες, διότι η Φόλη-Φόλη ήταν μια μεγάλη εταιρεία. Μία από τις εταιρείες με την μεγαλύτερη έκθεση στο εξωτερικό, εξαγωγική εταιρεία, με την, νομίζω είχε την 10η, 12η υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Και αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα. Και τα στελέχη της αγοράς, του κλάδου σας, βλέπουμε ότι βλέπουν ιδιαίτερα αρνητικά αυτή την εξέλιξη και πιστεύουν ότι τα πράγματα στην ελληνική αγορά θα δυσκολέψουν αρκετά, δηλαδή θα περάσει πολύς χρόνος για να δούμε να εξορροπείται πάλι η κατάσταση και να επιστρέφει η εμπιστοσύνη. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό ή τουλάχιστον σε αυτό το θέμα είστε από τους αισιόδοξους? Θεωρείτε ότι θα αποσοβηθεί? Κοιτάξτε, η υπόθεση της Φόλη-Φόλη, όπως σωστά είπατε, έχει πάρει το δρόμο της. Προσωπικά εύχομαι το θέμα αυτό να μην είναι πιο βαθύ από ό,τι φαίνεται. Γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες υποψίες. Επειδή δεν έχουμε το πόρισμα, μιλάμε για ενδείξεις, αν θέλετε. Ενδείξεις, ναι. Ενδείξεις, οι οποίες παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές που οι ξένοι αναφερόντουσαν σε Greek statistics. Εάν λοιπόν πάμε, ξυπνήσουμε δηλαδή τις μνήμες του παρελθόντος περί Greek statistics, πολύ φοβάμαι ότι το κύμα αυτό εκροών θα ενταθεί. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι θεσμικοί επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή μία εταιρεία παρουσίασε αυτό το φαινόμενο, ότι είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Δηλαδή μην πάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Μην πάμε από τη μία άκρη. Έχουμε την 3Ε, την Coca-Cola, η οποία διαπραγματεύεται σε δύο χρηματιστήρια. Σε ένα χρηματιστήριο, το Λονδρέζικο, το οποίο έχει αυστηρούς κανόνες. Δηλαδή, αυτή θα βάλουμε και την Coca-Cola, ας πούμε, και την 3Ε στον κουβά. Υπάρχει ο ΠΑΠ, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Προφανώς και δεν θα γίνει αυτό, αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν οι αγορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Γίνονται ακόμα πιο προσεκτικοί οι επενδυτές. Βεβαίως. Η αίσθησή μου είναι ότι ίσως προκύψουν μεγαλύτερες αμφιβολίες, εφόσον πάντα, ξαναλέω, βγει το τελικό πόρισμα, έτσι, γιατί μπορεί το τελικό πόρισμα να δείχνει ότι το θέμα δεν είναι τόσο βαθύ. Εγώ αυτό εύχομαι προσωπικά. Ναι. Εάν όμως προκύψει κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι θα προηγηθούν στο κομμάτι του προβλήματος οι εμπορικές επιχειρήσεις. Γιατί? Γιατί οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν το θέμα με τα αποθέματα, έχουν 1002 τα οποία δύναται να πειράξει κανείς. Οι εταιρείες υπηρεσιών ή άλλες μορφές εταιρείες είναι λιγότερο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Εύχομαι να μην πάμε σε εποχή Greek statistics, πραγματικά. Ίσως να είναι και μια ευκαιρία, γιατί αυτό το λέμε αρκετό καιρό, όπου πρέπει να βελτιωθεί ο νόμος σε κάποιο κομμάτι που αφορά στην ευθύνη των ορκωτών λογιστών. Θεωρώ ότι εκεί είναι, δηλαδή πρέπει να το πάρουμε σαν case study αυτή τη στιγμή και να δούμε με ποιο τρόπο μπορείς να θωρακίσεις την εποπτεία περισσότερο, γιατί περιμένουμε όλοι από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Καταρχήν να πούμε κάτι στον κόσμο. Το έχουμε πει, δεν μπορεί να τα γνωρίσει όλα. Έχει λοιπόν προσωπικό. Ναι. Σε αριθμό εννοώ, έτσι. Οι άνθρωποι παρακαλάνε το Υπουργείο πόσα χρόνια να του στείλει προσωπικό, δεν του στέλνει. Ένα. Εποπτεύει. ΑΕΔΑΚ,
ΑΕΔ, χρηματιστηριακές, μικρές ΕΠΕΗ, εισηγμένες. Δηλαδή κάπου να βλέπουμε και τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, έτσι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και να δούμε λιγάκι πώς μπορεί να κλειδωθεί καλύτερα το κομμάτι το ελεγκτικό από πλευράς νομοθεσίας. Mm-hmm. Το auditing δηλαδή να γίνεται με αυστηρότερους όρους. Εγώ νομίζω ότι εκεί είναι το μυστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο, κύριε Πολυχρονίου, να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Θα μείνετε όμως μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να δούμε έτσι και τις εκτιμήσεις σας για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, την ώρα που έχουμε και αρκετές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά οι εταιρείες στην έναρξη του 2018 τα πάνε αρκετά καλά, όπως άλλωστε τα πήγαν και στο 2017. Οπότε ας μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, να το βλέπουμε μισογεμάτο, γιατί πραγματικά υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι πραγματικά διαμάντια. Θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα λοιπόν και στο ελληνικό χρηματιστήριο σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι πολύ θετικό το κλίμα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στο σύν 1,31% αυτή την ώρα τα κέρδη για τον γενικό δείκτη. Υψηλά και ο τζίρος στα 10,2 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των μετοχών που καταγράφουν σημαντική άνοδο είναι οι τραπεζικές. Eurobank στο σύν 7%, Πειραιός με κέρδη 3,52%, Εθνική Τράπεζα επίσης στο σύν 3%, Jumbo, Titan, Lambda Development, ΟΤΕ ακολουθούν. Κάνατε καλό ποδαρικό σήμερα, κύριε Πολυχρονίου. Δεν το έχω αυτό, είναι γεγονός. Το έχετε, να σας φωνάζουμε πιο συχνά. Βεβαίως όλο αυτό το θετικό κλίμα νομίζω ξεκίνησε και από την χθεσινή πώληση του 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom μέσω του Taipei, που εκτόξευσε χθες και τον τζίρο στα 347 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε όμως σήμερα να στηρίζουν και οι τραπεζικές μετοχές εντόνως, με την Eurobank να οδηγεί στα κέρδη, είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται στο συν 8% περίπου, η οποία Eurobank ανακοίνωσε και αποτελέσματα, για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα έφτασαν στα 57 εκατομμύρια από 34 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της Eurobank έφτασε στο 17,1%. Αλλά πέραν της Eurobank έχουμε καλά αποτελέσματα και από τον ΟΤΕ. Και εδώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου ανήλθαν στα 39,9 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 20%. Οι συγμένες μας λοιπόν αποδεικνύουν μέσω των αποτελεσμάτων ότι είναι δυνατές τώρα, μάλιστα που φτιάχνει λίγο περισσότερο και το κλίμα της οικονομίας. Εν τω μεταξύ είχαμε και την συνεδρίαση, τη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ, την οποία παρακολουθήσατε. Τι είχαμε από εκεί, για να πούμε και κάποια πράγματα της επικαιρότητας. Ανακοινώθηκε ότι θα δώσει ένα μέρισμα 5 cents. Mm-hmm. Επίσης, ενημέρωσαν τη Γενική Συνέλευση ότι γίνονται κάποιες εργασίες στο κτίριο του Ομίλου, όπου θα γίνουν εγκαταστάσεις hardware για να φιλοξενήσουν, και software για να φιλοξενήσουν το χρηματιστήριο, τη διαπραγμάτευση για την ενέργεια, mm-hmm. όπου θα συμμετέχει με ένα ποσοστό η ΕΧΑΕ. Από εκεί και πέρα έθεσα εγώ ένα θέμα, για ποιο λόγο δεν έχει ξεκινήσει η πρόταση που είχα κάνει το Φλεβάρι του 2017, mm-hmm. για τη δημιουργία μερισματικών δικτών. Ναι, μια πρόταση πολύ σημαντική νομίζω, που θα συγκέντρωνε κατά κάποιο τρόπο τους καλύτερους σε ένα δίκτυ, για να το πούμε. Ακριβώς. Έτσι πολύ σύντομα. Ένα παράδειγμα, η Φωλή σε αυτό το δίκτυο δεν θα ήταν. Έτσι, γιατί δεν διένει με μερίσματα όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Λαζαρίδη μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, γιατί είναι υπέρ της ιδέας. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως. Mm-hmm. Η πρόθεση είναι πάρα πολύ καλή, τα οποία με κάλεσε
να συναντηθούμε τις επόμενες μέρες, ναι, ούτως ώστε να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς θα τα λύσουμε και να προχωρήσουμε στη δημιουργία του δίκτυου. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι νομίζω ότι τα ελληνικά χρηματιστήρια είναι σε μία φάση τώρα στην οποία θα πρέπει να προστατέψουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από τριγμούς που μπορούν να δημιουργηθούν, όπως έγινε στην περίπτωση της Φολή-Φολή. Και από την άλλη έχουμε και το επικείμενο Roadshow, κατά το οποίο θα πρέπει να έχει το ελληνικό χρηματιστήριο να πει πράγματα στους ξένους επενδυτές. Είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει πάντα όταν υπάρχει κάποια αρρώστια να βρίσκεις το φάρμακο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, αυτή η δημιουργία αυτού του δείκτη θα προκαλέσει flow στην αγορά και μάλιστα θα δημιουργηθούν καλάθια διαχείρισης είτε σε μικρές ΕΠΕΗ είτε σε αμοιβαία κεφάλαια και θα μπορούν να πάρουν ρευστότητα ακόμα και μικρότερες επιχειρήσεις. Άλλο ένα σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο οι οποίες έχουν συνεχόμενη κερδοφορία πάνω από 15 χρόνια, ναι, και δεν έχουν δώσει 15 χρόνια μέρισμα. Παράδειγμα, ο Σαράντης, mm-hmm, μια εξαιρετική εταιρεία. Υπάρχουν χρονιά ή χρονιές οι οποίες δεν μοίρασε μέρισμα. Εάν υπήρχε αυτός ο δείκτης, λοιπόν, θεωρώ ότι η διοίκηση θα ήθελε να είναι σε αυτό το δείκτη. Οπότε θα επιδιώκουν μέσω, μέσω της πιθανής συμμετοχής τους σε αυτό το δίκτυο να διανέμουν μερίσματα, ούτως ώστε να ακριβώς καταταγούν εκεί. Μάλιστα. Μακάρι να το δούμε να υλοποιείται σύντομα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα δώσει μια νέα πνοή και αυτό με τον τρόπο του στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Οπότε το περιμένουμε, έτσι. Χρονικά μπορείτε να το τοποθετήσετε κάπου, πότε θα μπορούσε να υλοποιηθεί? Τεχνικά δηλαδή, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο άμεσα? Χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία? Κοιτάξτε, όταν λέμε τεχνικά προβλήματα, δεν εννοούμε προβλήματα σε ταρίσματος εντός εισαγωγικών σε ένα σύστημα. Ναι. Μιλάμε προβλήματα άλλης φύσης. Διαδικαστικά, γραφειοκρατικά. Και όχι μόνο. Παράδειγμα, ναι. Η μετοχή του Καρέλια είναι μία από τις μετοχές που δίνει μέρισμα και μάλιστα μεγάλο πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν έχει όμως εμπορευσιμότητα, mm-hmm, οπότε πώς θα τη βάλεις μέσα σε αυτό το δίκτυο? Υπάρχουν τέτοια θέματα, ας πούμε. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα πρώτα να λυθούν. Mm-hmm. Θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις, εάν θα κάνεις exclude, να βγάλεις έξω κάποιες μετοχές που έχουν πολύ μικρή εμπορευσιμότητα ή όχι, και να δεις με ποιο τρόπο θα έχεις μια σύνθεση η οποία είναι και ικανοποιητική. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα δείκτη με 10 εταιρείες. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι από 14-15 και πάνω. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι επειδή υπάρχει η καλή θέληση και η πρόθεση, το θέλει το χρηματιστήριο και η αγορά αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι θα γίνει. Τώρα, χρονικά, δεν μπορώ να σας προσδιορίσω. Η προσπάθεια θα είναι να γίνει μέσα στο έτος. Εντάξει, υπάρχει όμως αυτή η στόχευση, οπότε κρατάμε αυτό. Τώρα, να κλείσουμε λίγο με ελληνικό χρηματιστήριο. Όπως είπαμε σήμερα, βλέπουμε μία έντονα ανωδική κίνηση στις μετοχές. Κυρίως αυτή η ανωδική κίνηση εστιάζεται στις τραπεζικές. Η Eurobank συνεχίζει στο +8, Πυρός στο +4, Εθνική στο +3. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε την Αλφα στο +1,3%. Δεν ξέρω αν τη σημερινή εικόνα επηρεάζει και το rebalancing που γίνεται στον MSCI, όπου στο συγκεκριμένο rebalancing είδαμε να μπαίνει η Γεκτέρνα από ελληνικές εισηγμένες, η Φολή, της οποίας στο μέλλον δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί, μπήκε στην μεσαία, στην μικρή μάλλον κεφαλαιοποίηση του MSCI, έφυγε από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Οπότε επηρεάζεται σήμερα η αγορά από αυτό το rebalancing που γίνεται? Βέβαια. Αυτό είναι βέβαιο. Μάλιστα, θα βγουν τα ελληνικά πετρέλαια από το μικρό MSCI, δηλαδή το small cap, ναι, και θα μπει, όπως είπατε σωστά, η Γεκτέρνα. Αυτό το rebalancing του εξαμηνίου σαφώς θα επηρεάσει το τι θα μπει, τι θα βγει στα χαρτοφυλάκια που βασίζονται στο MSCI. Σήμερα, τελευταία μέρα, γίνονται κάποιες αγοραπολισίες μετοχών, mm-hmm, από τους επενδυτές, έτσι, από τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Ακριβώς. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Μάλιστα.
Μιας και αναφερθήκατε στα ελληνικά πετρέλαια, είχαμε και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβόλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση, να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές, πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής τουλάχιστον του 50,1% από το ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί είχαμε καλύτερες προσδοκίες, κύριε Πολυχρονίου, έτσι δεν είναι? Πράγματι, οι γαμπύροι που εμφανίστηκαν για την ΙΦΗ θα έλεγα ότι περιμέναμε γαμπρούς με λίγο καλύτερο βιογραφικό. Ναι. Όχι ότι είναι κάποιες εταιρείες, είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν προς Θεού δεν τις κατηγορώ, ας πούμε. Αλλά είχαμε μεγαλύτερες προσδοκίες για να έρθουν στο τραπέζι καλύτεροι και μεγαλύτεροι, πιο σωστά ίσως, γαμπροί. Μάλιστα. Δεν ήταν δηλαδή ανάλογο των προσδοκιών της αγοράς. Θα ήθελα να συμπληρώσω το ότι τα ελληνικά πετρέλαια είναι μία από τις μετοχές οι οποίες θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, θετικά εννοώντας. Α, μάλιστα. Λόγω των projects που έχει μπροστά της. Έχει μειώσει και το δανεισμό και έχει ένα ικανοποιητικό EBITDA πλέον. Οπότε θεωρώ ότι είναι τις εταιρείες οι οποίες θα παίξουν το ρόλο τους. Η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Το θέμα με τη Λάμδα Development, το οποίο το θεωρώ αιχμή του δόρατος ανάπτυξης οικονομίας. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα τελειώσει γρήγορα η κυβέρνηση για να έχουμε ένα μπαράζ θετικών νέων όπου θα οδηγήσουν την αγορά ψηλότερα. Εάν δεν λυθούν αυτά άμεσα και αρχίσουμε πάλι ότι το ελληνικό, ξέρω εγώ, είναι ένα δασωτέο και το αεροπλάνο είναι του 1821 και είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, θα πάμε πίσω. Και με τις εξελίξεις που υπάρχουν, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία δίπλα μας γύρω-γύρω, θεωρώ ότι θα μας πάρει μπάλα κοινώς. Νομίζω ότι το μυστικό είναι εκεί. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό, αυτή την πρόβλεψη, κύριε Πολυχρονίου, και είμαστε εδώ να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά που λέτε. Πάντως, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, τα περισσότερα από αυτά που λέτε επιβεβαιώνονται. Και επίσης θα θέλω να πω ότι είναι πολύ καλή δουλειά που κάνετε από το ΣΕΠΕΗ, διότι τελευταία είχατε και μία επιτυχία. Καταφέρατε να βάλετε τις επενδυτικές εταιρείες στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Νομίζω ο κλάδος σας θα σας ευχαριστεί για αυτό το οποίο κάνατε. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό κλείνοντας? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω το διοικητικό μου συμβούλιο στο ΣΕΠΕΗ, γιατί πρόκειται για ένα συμβούλιο με εξαιρετική σύνθεση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν συνεχώς. Ναι. Προσπαθούμε συνεχώς και μάλιστα όχι μόνο για τις εταιρείες μέλη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο περηφανεύομαι. Αλλά για το σύνολο της αγοράς. Δηλαδή κοιτάμε το συνολικό καλό της αγοράς. Αυτό λοιπόν ήταν μια έμπρακτη απόδειξη, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή απόφαση η οποία λέει ότι οι επενδυτικές εταιρείες εξαιρούνται των προγραμμάτων επιδότησης. Ναι. Το διαβάσαμε λοιπόν πιο προσεκτικά και τι είδαμε? Είδαμε το εξής, ότι ναι μεν εξαιρούνται από τα προγράμματα επιδότησης οι επενδυτικές εταιρείες, εξαιρούνται πιο σωστά από τα προγράμματα γενικής επιδότησης. Δηλαδή σου λέει πάρε χρήματα το Υπουργείο και κάνε στην εταιρεία σου ό,τι θέλεις. Υπάρχουν όμως και κατηγορίες ειδικών προγραμμάτων που σου λέει δεν κάνεις ό,τι θέλεις, θα πάρεις χρήματα να φτιάξεις μόνο αυτό. Εμείς το εντοπίσαμε λοιπόν αυτό. Και μετά από πολλή μελέτη και πολλές επαφές πείσαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης να βάλει όλες τα CAD, είναι η κωδική αριθμή δραστηριότητας όλων των εταιριών, δηλαδή και αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακές εταιρείες και μικρές ΕΠΕΗ και ΑΕΔ, το σύνολο της αγοράς,
Το λέμε πρώτη φορά, δεν το έχουμε πει σε άλλο μέσο ενημέρωσης. Στο ψηφιακό βήμα και ψηφιακό άλμα, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή, και θα μπορούν να ενταχθούν οι εταιρείες με σκοπό να αλλάξουν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι έχουν να επιδοτηθούν 18 χρόνια οι εταιρείες, οι δικές μας ποτέ, οι χρηματιστηριακές 18. Θεωρώ ότι λύσαμε λοιπόν ένα πρόβλημα 18 ετών και κλείνοντας θα ήθελα να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες που βρίσκονται στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ μεθοδικές, κυρία Φατονιάτα και κυρία Πουλάκη, να το πούμε δημόσια. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και θέλω και να τις ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Και να σας πούμε και εμείς από την πλευρά μας ένα μπράβο πραγματικά που με την προσωπική σας δουλειά και την επιμονή καταφέρνετε πράγματα για τον κλάδο σας, κύριε Πολυχρονίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας.